Είμαστε εδώ, διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες αμοιβές για τους εργαζόμενους μέσα στο κύμα ακρίβειας, το οποίο το τελευταίο καιρό έχει πνίξει όλες τις οικογένειες. Ζητούμε άμεσα υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό. Πλέον τα ζητήματα που αφορούν τη βιομηχανία του τουρισμού πρέπει να λυθούν. Ζητούμε άμεση λύση των προβλημάτων μας, γιατί δεν πάει άλλο. Οι αντοχές μας έχουν τελειώσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε μείνει χωρίς εισόδημα. Το Ταμείο Ανεργίας έληξε αρχές Φεβρουαρίου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ξαναπιάσουμε δουλειά το Μάιο. Άρα εισόδημα θα ξαναδούμε το Ιούνιο. Απαιτούμε παράταση του Ταμείου Ανεργίας. Ζητούμε επίσης και απαιτούμε κατάργηση του νόμου που έβαζε πλαφόν στην επιδότηση ανεργίας των εποχικών εργαζομένων. Ζητάμε την τήρηση και την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μέτρα στήριξη όλων των εποχικών εργαζομένων, επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ στην 20η αιτία. Είμαστε ένας κλάδος που στηρίζουμε τη βαριά βιομηχανία σαν κεντρικός άξονας, βασικό γρανάζι, και όμως δεν μπορούμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, στον επισκεπτισμό, βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα πολιτικές στήριξεις τους, και μάλιστα σε μια περίοδο που η ακρίβεια καλπάζει. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να δείξουμε την κυβέρνηση και στους ευθύνοντες ότι ο κόσμος πλέον δεν μπορεί άλλο. Έχουν περάσει ήδη ένας μήνας από το τελευταίο Ταμείο Ανεργίας και οι ανθρώποι του τουρισμού πεινάνε στην κυριολεξία. Αυτή τη γειτονιά και ζήσαμε μακριά, και ζήσαμε μακριά και αυτό.